Προσθέταμε άλλη μία, αυτή που ήταν έτοιμη να γίνει στην Βοιωτία. Εμείς κάναμε τη μετάβαση με πιο αργή απολιγνητοποίηση, κρατάγαμε το λιγνίτι μέχρι το 32 και τη καινούργια μονάδα του Ιντολεμαϊδα 5 την κρατάγαμε μέχρι το 38. Άρα πιο αργή απολιγνητοποίηση και πιο γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Αυτό ήταν το σχέδιό μας στις ενεργειακές κοινότητες που θα επιταχυνόταν πολύ η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Τι χρειαζόταν αυτό, δίκτυα. Άρα δίναμε πάρα πολλά χρήματα και στρατηγική ανάπτυξη των δικτύων, διότι ανανεώσιμες πηγές επειδή δεν μπορούν να αποδικεύονται. Τώρα χρειάζεται δίκτυα να απορροφούν και να φεύγουν. Η Γερμανία που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ΑΠΕ στον κόσμο, 60%, γιατί έκλεισε τα πυρηνικά, έχει φτιάξει τρομακτικά δίκτυα που πάνε το ρεύμα, παράγεται στην Βόρεια Ατλαντική, το στέλνει στο Μόναχο, όποτε έχει ρεύμα. Αυτές δίκτυα. Λοιπόν, εκεί στα δίκτυα, επειδή είμαι Χανιώτης, είπα ότι κάνουμε το δίκτυο στα Χανιά με τον Πελοπόννησο πιο γρήγορα από το Πελοπόννησο. Είναι προφανές. Οπότε το βάλαμε 2 χρόνια πίσω του Ηρακλείου για να γίνει γρήγορα το δρανείο, να κλείσουμε τα διζέλ. Το πρόβλημα με τις διζέλ είναι έπρεπε να τις κλείσουμε, όπως ξέρεις, το 18 και πήραμε παράταση 2 χρόνια μέχρι να γίνουν τα καλώδια. Τα δίζελ δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί είναι πολύ ρηπογόνα. Τα διατήρηση και τα παραδείγματα, το καλό παράδειγμα και το κακό παράδειγμα. Δυστυχώς κακό για σένα, είσαι 2,5 χρόνια συνταξιούχος, 3 χρόνια κυβέρνηση του Μητσοτάκη και δεν έχει πάει ποτέ στη ζωή σου στο νοσοκομείο, πήγε 2 φορές. Δεν μου αρέσει να λέω, δεν κατεβιά. Το κάνω λίγο για να χαλαρώσω λίγο την κουβέντα. Αλλά δράτω με τη ευκαιρία να σου απαντήσω και σε ευχαριστώ για την πάσα για το άλλο σημαντικό που είπες. Και είναι σημαντικό γιατί πράγματι, κάνοντας και την αυτοκριτική μας, υπάρχει ένα κενό στην εκφορά του δημοσίου λόγου γύρω από τις νέες τεχνολογίες, από τους νέους ανθρώπους. Εμείς λέμε το εξής, και αυτό θα δεις, θα ξεδιπλωθεί αυτός ο λόγος, ο πολιτικός μας λόγος, εν είδη προτάσεων στο εγγύς μέλλον. Τι, οι νέοι άνθρωποι, τι είναι, είναι τα δίστα, ας πούμε παράδειγμα, οι ψηφιακοί ομάδες. Κάτι το οποίο έχουμε τόσες δεξιότητες, ειδικός μπορεί να γίνει ο καλύτερος προορισμός της χώρας για τις ψηφιακές ομάδες. Να έρχονται εδώ υψηλά αμοιβόμενοι πολίτες του κόσμου, της Ευρώπης, της Ελλάδος και δικά μας παιδιά και από παντού. Να έχουν μόνη την κατοικία, να αυξηθεί το πληθυσμιακό στοιχείο και τα έσοδα των Δήμων, αλλά και συγχρόνως να έχουμε ελκυστεί, να γίνουμε ένας πραγματικά ελκυστικός προορισμός. Άλλο παράδειγμα, οι ψηφιακές κυψέλες, τα λεγόμενα hubs, τα οποία στην Κρήτη οφείλω να σου πω ότι αρχίζουν ήδη και περπατούν πάρα πολύ καλά. Μικρές, δηλαδή τι είναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, τα hubs. Είναι ψηφιακές κυψέλες, δηλαδή ένας χώρος και αυτόν εδώ που είμαστε τώρα, που σας λέω ότι είναι περίπου 150, 180, περίπου 200 τετραγωνικά. Σε αυτό το χώρο έρχεται το δημόσιο και κάνει το εξής. Απλά καλύπτει τις δαπάνες του ενοικίου και των παροχών ίντερνετ, ρεύματος κλπ. Δωρεάν. Έρχονται και εργάζονται μέσα 30 νέοι άνθρωποι χωρίς να έχουν το παραμικρό κόστος για την επιχείρησή τους και έτσι αναπτύσσουν και έτσι αρχίζουν και κάνουν καινοτόμες δράσεις και έτσι αρχίζουν και ξεδιπλώνουν το χαρακτηριστικά και το ταλέντο του κάθε ενός στο δικό του τομέα που είναι παΐον. Αυτή είναι η αλλαγή. Και αυτές οι προτάσεις να ξέρεις ότι ήδη είναι λίγο επεξεργασία. Δεν το λέω, βλέπεις ότι μου βγαίνει αυτό γιατί το δουλεύω. Και όχι μόνο στο οικονομικό επιτελείο, κυρίως σε αυτό το ζήτημα που αφορά την ψηφιακή προσέγγιση. Στην ενέτη 2022. Ευχαριστώ και τον Μάρκο Μαμπουλάκη και τον Γιώργο Μαμπουλάκη να ευχαριστήσουμε και εσάς για τη συμμετοχή σας και στην απόψινή ημερίδα. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και τα μέλη της οργάνωσης τα οποία έτρεξαν αυτό το διάστημα για να στηθεί αυτή η εκδήλωση. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ ονομαστικά. Γνωρίζουν και τους ευχαριστούμε για μια φορά. Να είστε καλά όμως. Εννοείται με τους προσώπους του Δήμου, ακριβώς και ακριβώς, οι οποίοι πραγματικά μας κάλεσαν και είναι πάντα ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Πώς οι γιατροί από το δημόσιο την τελευταία τριετία έχουν φύγει και έχουν πάει στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα ήθελα να μάθετε και να μας γνωστοποιήσετε
πώς ιατρικά, ιδιωτικά ιατρία έχουν ανοίξει την τελευταία τριετία. Γιατί φυσικά είναι πολύ εύκολο για έναν ασθενή να πάει να κάνει μια γενική αίματος σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, να πληρώσει 1 και 2 ευρώ και δεν καταλαβαίνει ότι δεν πληρώνει 1-2 ευρώ, γιατί τη διαφορά που θα πάρει το ιατρείο πάλι από την τσέπη του θα δοθεί. Αυτό νομίζω πρέπει να το κάνετε γνωστό, να το κάνουμε όλοι γνωστό στον κόσμο, γιατί φυσικά προτιμάει να πηγαίνει μέσα στα μαρμάρινα ιατρία παρά να πηγαίνει στο νοσοκομείο στην κατάσταση που είναι. Αντί λοιπόν να πάρουμε 1-2 υπαλλήλους στο μικροβιολογικό, στο ακτινολογικό και να στοιχίζει το 1/100, μπορώ να πω κατά την ταπεινή μου άποψη, δαπανιούνται τόσα χρήματα στον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω και εγώ μία παρέμβαση. Είμαι υπάλληλος της ΔΕΗ. Είμαι σύντροφος από όσους πάνω των ετών. Είμαι στο άπλο συνασπισμό και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Θέλω να μιλήσω περισσότερο για το ενεργειακό. Με ποιο τρόπο μπορούμε να ξαναλειτουργήσουμε, γιατί για να λυθεί το ενεργειακό θα πρέπει επιβόντως να ξαναλειτουργήσουμε τα ελληνική σταθμή και τα λιμιτολογία. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω κατά πόσο το ξέρει ο απλός κόσμος, ο Λιγνίτης πωλείται στη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι, ο ιδιώτης που παίρνει το Λιγνίτη το δίνει σε άλλα κράτη της Βαλκανικού. Εννοείται ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να ξαναλειτουργήσουμε τα ελληνική σταθμή, γιατί πάρα πολύ απλά όταν έκλεισαν η τεχνογνωσία χάθηκε. Ο κόσμος συνταξιοποιήθηκε, έφυγα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν. Αυτό είναι και ένα μείζον θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εμείς μέσα στη ΔΕΗ. Βέβαια, ζούμε και το παράλογο ότι πλέον με τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα και με την τιμή του φυσικού αερίου, η τιμή της κιλοβατόρας στα νησιά έχει γίνει πιο φθηνή από τις θερές Ελλάδος. Και επειδή έχει γίνει η διασύνδεση της Κρήτης, επειδή έχει γίνει η διασύνδεση της Κρήτης με τη στερεά Ελλάδα, τα αλληλοπεράματα, ο Αϊσκανίων και ο Αθενόλακος παράγουν ηλεκτρική ενέργεια πλέον στο διασυνδεδεμένο σύστημα για να ρίξουν την τιμή της κιλοβατόρας στο κλιματιστήριο. Επειδή είσαστε κριτικοί, έχει γίνει διασύνδεση της Κρήτης από ένα σημείο με τη στερεά Ελλάδα. Συμφωνούμε και εμάς και εμάς το πρόγραμμα. Διαφωνούμε και εμάς το προγραμματισμό που υπάρχει είναι η διασύνδεση της ΚΟΜ με τη στερεά Ελλάδα να γίνει το 2027. 27 είσαστε. Ναι, το ξέρω. Το 2027 και μέχρι τη Μυτιλήνη το 29-30 να γίνει λόγος και να βγούμε εμείς σε ψυχρή εφεδρεία. Αυτή τη στιγμή η παραγόμενη κιλοβατόρα στα νησιά με την τιμή που υπέχει το φυσικό αέριο είναι πολύ πιο φθηνή που χρησιμοποιούμε θερμικούς σταθμούς δίζελ και μαζούτ. Δίζελ και μαζούτ, ναι, είναι πιο φθηνή από τη στερεά Ελλάδα. Με αποτέλεσμα ο Αθερινόλακος, τα αλληλοπεράματα και ο Αϊσκανίων να λειτουργούν για να πέφτει η τιμή της κιλοβατόρας στο σύστημα ενέργειας. Κάνω την ερώτηση. Ποιο είναι το σχέδιο, το πολιτικό σχέδιο να ξαναλειτουργήσουν οι λιγνητικοί σταθμοί και να φτάσουμε σε ένα σημείο, ξέρω το, γιατί ο Μυτιλινέος εντός λίγων χρόνων ετοιμάζει 2 μονάδες φυσικού αερίου 800 πλέον μεγαβάτ έκαστος. Ποια είναι η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε, δηλαδή. Τώρα, επαναφέρουμε σε κατοικοποίηση την ΔΕΗ να πάρουν στο 50% μέσω του κλιματιστηρίου που δόθηκε. Θα ξαναπληρώσουμε δηλαδή εμείς τους ιδιώτες που πήραν το μετοχικό κεφάλαιο. Πώς θα γίνει το κλιματιστηριακό.